ώρα μηδέν για τη μελισσοκομεία της Κρήτης, καθώς η φετινή παραγωγή έχει χαθεί με τον κλάδο να εκπέμπει σήμα κινδύνου για το ζωικό τους κεφάλαιο στη σκιά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το πρόβλημα έχει φτάξει τα άκρα, δεν πάει άλλο. Ο νομός έχει ξεραθεί, τα θυμάρια έχουν ξεραθεί, οι μέλισσες έχουν διαλύσει. Αν δεν βοηθήσουν, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για μελισσοκομεία στην Κρήτη. Όταν μπαίνεις μέσα λοιπόν και θωρείς τον κόπο σου, να στέκει και να κάθεται και να σαπίζει, καλύτερα λοιπόν να μην το βλέπεις. Μελισσοκόμοι της Κρήτης διαμαρτυρήθηκαν στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περιγράφοντας δραματικές επιπτώσεις στην παραγωγή μελιού και στην οικολογική ισορροπία του νησιού, ζητώντας τη λήψη μέτρων όπως οικονομική στήριξη, την παροχή επιδοτήσεων για την κάλυψη των αυξημένων εξοδών συντήρησης, αλλά και οικονομικά κινήτρα για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Ιδιαίτερα στους νομούς Λασιθίου, με μηδενικούς τρίγους στο εισόδημά μας και στο θυμάρι, αλλά και στην τεράστια απώλεια της τάξης του 80% στο νομό Ηρακλείου. Ζητάμε αυτή τη στιγμή τη στήριξη και την εγκρήγωση της πολιτείας απάνω στο θέμα του κλάδου της μελισσοκομείας, γιατί τίνουμε προς αφανισμό. Δεν έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η Ανατολική Κρήτη, αλλά ο μισός νομός βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο στάδιο της ερημοποίησης. Είναι τεκμηριωμένο ένα ποσό το οποίο ζητάμε, ούτως ώστε να μην καταρρεύσει τελείως η μελισσοκομεία. Τι θα γίνει η φύση, τι θα γίνει όλη η Κρήτη χωρίς μέλισσες? Είναι απλά τα πράγματα. Μέλισσες λιμοκτονούν, καθώς λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας μειώθηκαν σημαντικά τα ανθοφόρα φυτά, τα οποία αποτελούν τη βασική πηγή νέκταρια γύρης για τις μέλισσες, με την κατάσταση να είναι ακόμη πιο δραματική στην Ανατολική Κρήτη. Είναι κάποια φυτά που δεν φυτρώνουν καν, γιατί δεν έχουν τη δύναμη λόγω έλλειψης νερού. Και όπως έχει ζητήσει ο σύλλογός μας επανειλημμένα, να ενταχθούμε στην ΚΑΠ. Είναι ο μόνος τρόπος πλέον να παίρνουμε μόνιμη επιδότηση για τις μέλισσες. Είμαστε σαν περιφέρεια Κρήτης στο πλευρό, στα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των μελισσοκόμων. Πρέπει λοιπόν και ο ΕΛΓΑ να αναπροσαρμοστεί, να μπορεί να εξασφαλίζει αποζημιώσεις για ζητήματα τέτοια. Η λαϊκή συσπήρωση στέκεται συμπαραστάτης στις κινητοποιήσεις που κάνουν οι μελισσοκόμοι για να προστατευτεί αυτό που παράγουν. Και οι φοιτητές έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διεκδικώντας μείωση του κόστου μετακίνησης με λεωφορεία, την ανέγερση φοιτητικών εστιών και επίδομα ενοικίου. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν υπάρχουν εστίες. Όπως θυμόμαστε όλοι, είχαν καεί πριν 5-6 χρόνια. Να δοθεί ακριβώς επίδομα ενοικίου για να μπορούν οι φοιτητές να στεγαστούν. Μείωση της μηνιαίας κάρτας, αντίστοιχα πίκνωση των δρομολογίων. Θέλουμε η περιφέρεια και αντίστοιχα και η Πρετανία να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις ανάγκες των φοιτητών. Έχει αρμοδιότητα και οι περιφέρειες και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για τα ζητήματα της στέγης.